Στο συλλαλητήριο, όπως είδαμε και προηγουμένως στην πλατεία Συντάγματος, και εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους εάν οριστικοποιηθούν τα απορροφούμενα μέτρα του Υπουργείου. Εκεί βρίσκεται και η Μαρία Σταθοπούλου. Προηγουμένως είχαμε συνδεθεί και είδαμε τα επεισόδια και τις εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί έξω από το κοινοβούλιο. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Τεταμένη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση εδώ έξω από την Βουλή. Όλα ξεκίνησαν όταν μία μικρή ομάδα προπυλάκησε τους κυρίους Στρατούλη και Λαφαζάνη, ενώ μία άλλη επιχείρησε να μπει από το πλάι στην Βουλή. Οι αγρότες θέλανε να επιδώσουν ψήφισμα, δεν τους άφησαν. Άρχισαν κάποιοι να πετούν πορτοκάλια προς τα ΜΑΤ. Αυτοί απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Η κατάσταση εδώ είναι τεταμένη. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι είναι δυναμικό το παρόν που δίνουν εδώ στη συγκέντρωση χιλιάδες αγρότες από όλη την Ελλάδα. Με τρία πλοία έφτασαν αγρότες από την Κρήτη, ενώ δεκάδες λεωφορεία από την υπηρετική χώρα επιστρατεύτηκαν για να είναι μαζική η συμμετοχή των αγροτών. Όλοι μαζί ενωμένοι σε αγροθιά, γεωργοί, κτηνοτρόφια, λύσεις, παραγωγοί και πολιτές λαϊκών αγορών. Ήθελα να στείλουν ένα μήνυμα ότι τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά μέτρα που επίκυνται οδηγούν σε αφανισμό τον κλάδο. Ήδη με την κατάργηση, Ντένια, της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και το διπλασιασμό της προκαταβολής φόρου, δέχτηκαν οι αγρότες, όπως λένε, ένα ισχυρό πλήγμα. Δεν αντέχουν άλλο. Ναι. Είναι η απαρχή των κινητοποιήσεων, η συγκέντρωση αυτή εδώ. Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Θα πρέπει